Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε καθυστερήσει και για μένα προσωπικά είναι η πιο ενδιαφέρουσα συνεδρία του όλου του συνεδρίου και ο λόγος είναι γιατί έχει ένα τελείως διαφορετικό φορμάτ. Αναμένουμε από νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν ευρήματα της δουλειάς τους και στη συνέχεια ένας συνάδελφος, συγκεκριμένα σε δύο, ο κ. Σπατιολάς, θα του δώσουμε λίγο χρόνο να σχολιάσει κάθε μία από τις εργασίες που θα ακούσει. Και στο τέλος, θα, όπως πάντα, θα ακολουθήσουν και σε ερωτήσεις, παύλα παρεμβάσεις και απαντήσεις των εισηγητών. Επειδή λοιπόν έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το φορμάτ της συνεδρίας, θα παρακαλέσω τους εισηγητές να είναι σύντομοι, να μείνουν εντός 10-15 λεπτών, για να αφήσουν χρόνο για σχολιασμό της δικής τους δουλειάς. Όσο πιο πολύ χρόνο θα μείνει, όσο πιο πολύ feedback θα πάρουν, ανατροφοδότηση για αυτά που έχουν πει, τα οποία φαντάζομαι θα είναι χρήσιμα για τη συνέχεια. Λέγοντας αυτά τα εισαγωγικά, να θυμίσω ότι αυτή η συνεδρία έχει ως θέμα την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εισηγητής είναι ο κ. Βασίλης Μπαλάφας, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Επιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος διαρωτάται αν η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κ. Μπαλάφα, και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Ζηφάκη, συγχαρητήρια για την διαδικασία μου και για αυτό το συνέδριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας στο μεταπτυχιακό για όσα μας έχουν μάθει και για όσα ελπίζω θα μας μάθουν ακόμα. Η δική μου προσπάθεια είναι ότι έχω επικεντρωθεί περισσότερο στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και πιστεύω ότι τα μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν σχεδόν ίδια με αυτά που συμβαίνουν διαχρονικά από τη δεκαετία του 50, χωρίς να έχουν μεταβληθεί σημαντικά, έχουν αλλάξει ίσως κάποιοι συσχετισμοί, οι πρωταγωνιστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο πρίσμα για να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν ανησυχίες και σύμφωνα και με όσα υπόθηκαν στο συνέδριο συνολικά για το αν παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον Χένιν μία μίσο σταθερότητας ή ένας πόλος έλξης, μία υπερεθνική δύναμη έλξης η οποία δυστυχώς, εάν τεθεί υπό αμφισβήτηση, θα δημιουργήσει τριγμούς και για το δυτικό ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο κατάφερε και κυριάρχησε παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να θυμίσω λιγάκι τι ακριβώς σήμαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους εμάς. Έχουμε μάθει να μιλάμε για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ευημερία, την οικονομική σύγκληση. Από το 2000 και μετά στην Ευρώπη μπήκε μπροστά το μότο United University, ενώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα θυμίζω ότι στις 15 Απριλίου του 2008 η κυρία Λουρί είχε θέσει ως πρόταγμα ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει σε μια σύγκληση της τάξης του 98% σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης των μισθών. Δύο λόγοι με έκαναν να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ο πρώτος λόγος ήταν ένα άρθρο που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη του 2012 από τον Σάρμ και τον Μπέρκινς και το οποίο παραλύριζε πάρα πολύ τις τρέχουσες συνθήκες με όσα συνέβαιναν στις δεκαετίες του 20 και του 30 και άφηναν ένα παράθυρο, μια σχεδόν βεβαιότητα για το ότι το να βγει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελεί στο εγγύς μέλλον μια επιλογή την οποία όλο και περισσότερο ενδεχομένως διάφοροι λαοί της Ευρώπης, διάφορα κράτη της Ευρώπης θα την διεκδικούν και ίσως να την επιθυμήσουν. Ο δεύτερος λόγος ήταν οι εκτεταμένες δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών φέρουν τα νέα άμεσα στην πόρτα του καθενός μας, στην οθόνη του καθενός μας. Δημιουργούν ανησυχίες ορισμένες φορές. Η Ελλάδα δέχτηκε για πάνω από 3 χρόνια μια εκτεταμένη ροή δηλώσεων, απαξιωτικών δηλώσεων κυρίως σε κάθε επίπεδο και σε επίσημο επίπεδο. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν ανησυχία στους πολίτες που ζουν όλη αυτή την πραγματικότητα και έψαξα να στοιχειολογήσω κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να θέτουν στην πραγματικότητα αυτά τα ζητήματα. Θυμίζω το 1991 ήδη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε θέσει και είχε μιλήσει σε ομιλία του στους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κάποια στοιχεία τα οποία δίνανε το στίγμα για όσα ενδεχομένως συμβαίνουν σήμερα. Εκεί είχε μιλήσει για την ανησυχία του το αν εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια λέσχη πλουσίων
ότι αυτό θα διευρύνει τα προβλήματα μεταξύ Βορρά και Νότου, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στην πολιτική και στην ψυχική συνοχή της Ένωσης. Πηγαίνω λίγο στο 1995, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου πλέον στις Κάνες, έχοντας απολέσει όλα εκείνα τα οποία έλεγε για την Ευρώπη, για την έξοδο στην Ευρώπη και έχοντας πιστεί πλέον ότι η Ευρώπη είναι μια διέξοδος και μια μη διαπραγματεύσιμη επιλογή για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά θα δείτε ότι και εκείνος είχε εκφράσει τις ανησυχίες του σε σχέση με το διευθυντήριο. Εδώ θέλω να δείξω το ρόλο των εθνών κρατών και την ανησυχία τους, πρόβλημα δηλαδή διαχρονικό και αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι συμβαίνει στις κρίσεις και από τα διάφορα συμφέροντα, όπως και αν τα ονομάσει αυτά κανείς. Ανησυχητική επίσης ήταν η δήλωση, έχω προσπαθήσει να έχω στοιχεία του 2013 ως επιτοπλίστων από εδώ και πέρα. Ανησυχητική ήταν η δήλωση του Juncker το 2013, ο οποίος στο The Spiegel είχε τονίσει ότι οι δαίμονες κοιμούνται, δεν έχουν εξαφανιστεί σε σχέση με την Ευρώπη, και εδώ θέτει ένα καθαρό θέμα, ένα καθαρό ζήτημα σε σχέση με την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μας απασχολεί και απασχόλησε και την ίδια γενετής της. Εδώ θα δείτε και άλλη μια δήλωση, επίσης, η οποία έχει κάποια στοιχεία, έχω τονίσει το ακόμα και του Μάρτιν Σούλτς, στις Βρυξέλλες, όπου και εδώ τίθεται πάλι το ζήτημα της ειρήνης ως ιστορικό εγχείρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε ότι τονίζω το ακόμα και στην αναφορά του για τον Έντουαρντ Χιθ και θα το συναντήσουμε παρακάτω γιατί το έχω τονίσει εδώ. Εάν θέλαμε να απαντήσουμε απλά λογικά και με μια απλή λογική για το αν η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αρκεί να δούμε το συγκεκριμένο πίνακα, ο οποίος έχει να κάνει με τα ΑΕΠ των χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα ίσα που φαίνεται στην τελευταία γραμμή. Αυτό μπορεί ο καθένας να το εκλάβει όπως θέλει, για κάθε επιλογή που ενδεχομένως και κάθε ερμηνεία μπορεί να κάνει. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία με τις προσλαμβάνουσες που έχουν οι πολίτες απέναντι σε όλο αυτό, είναι να δούμε κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι τα κόκκινα δάνεια στην ελληνική κοινωνία το 2013 συνεχώς αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα, και στα επιχειρηματικά και στα στεγαστικά και στα καταναλωτικά. Να δούμε ότι η ανεργία και το χάσμα που δημιουργείται στην πάροδο των ετών σε σχέση με την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες ηλικίες 25-75 ετών αρχίζει και διευρύνεται. Αυτές είναι προσλαμβάνουσες για το κοινωνικό σύνολο. Ενώ νομίζω ότι ανησυχητικά είναι και αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πέρα από το ότι οι αριθμοί πίσω από τα ποσοστά, ξέρετε, υπάρχουν αριθμοί, μάλλον πίσω από τα ποσοστά υπάρχουν άνθρωποι. Και αν αναλύσουμε τα ποσοστά αυτά, καταλήγουμε σε ορισμένα ανησυχητικά συμπεράσματα, όπως είναι ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου το ότι 138.000 Έλληνες έως 29 ετών αυτή τη στιγμή ούτε σπουδάζουν, ούτε δουλεύουν, ούτε και αναζητούν εργασία, ούτε υπάρχει μια απογοήτευση η οποία συμβάλλει σε όλο αυτό το κλίμα. Δείτε και το forecast που έχει γίνει, το οποίο προβλέπει ότι και το 2015 θα έχουμε σχεδόν 24% ανεργία στην Ελλάδα. Σε σχέση με το οικονομικό κλίμα, η μελέτη του ΙΟΒΕ που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες δείχνει ότι τελικά όλο αυτό το θέμα με τον τουρισμό δεν έχει, ναι μεν συνεισέφερε στην οικονομία, αλλά δεν έχει συνεισφέρει όσο τουλάχιστον θα περιμέναμε στο θέμα της απασχόλησης. Ενώ πρέπει να σας τονίσω και ότι από το 2008 η οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει να κάνει με ανθρώπους χαμηλού ίσως μορφωτικού επίπεδου, έχει χάσει από το 2008 84,8% του προϊόντος της, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ανεργία. Σε σχέση με τα ελληνικά νοικοκυριά, και εδώ στοιχείο από τον ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται απογοητευμένα. Αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι το 63% δηλώνει ότι μόλις τα βγάζουμε πέρα, τα υπόλοιπα νούμερα επίσης είναι σχεδόν απογοητευτικά. Ενώ δείτε ότι και το κόστος εργασίας συνεχώς μειώνεται, και σκεφτείτε τι μπορεί αποτέλεσμα να έχει αυτό σε όλους τους προηγούμενους δείκτες που σας έχω ήδη δείξει. Στην Ευρώπη τώρα, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, εκείνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή ως δεδομένο είναι ότι έχουμε την πτώση του γαλλογερμανικού άξονα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ωραία εικόνα που μπορώ να δείξω. Η μη ωραία εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία παρουσιάζεται ως ο μεγάλος ασθενής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, για μένα το πρόβλημα το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι πλέον είναι πασιφανές, αναμφισβήτητο, ότι η Γερμανία είναι αναμφισβήτητα ηγεμονική δύναμη, και το θέμα και το ερώτημα είναι αν αυτή η ηγεμονική δύναμη μπορεί να αποτελέσει τον ηγεμόνα σταθεροποιητή της Ευρώπης. Έχω παραθέσει ορισμένα άρθρα τα οποία
τονίζουν ότι ορισμένες φορές το να σώσουμε το ευρώ μπορεί να διαχωρίσει την Ένωση. Οι Bergen και οι Gartels έχουν μιλήσει εκτεταμένα για το γερμανικό πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει θέμα σχετικά με τα surplus που έχουν γίνει στην γερμανική οικονομία. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε σε σχέση με αυτά που άκουσα και από τους συνομιλητές μου, ότι περιμένουν χώρες όπως αυτές που βλέπετε, των Δυτικών Βαλκανίων, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όσα προβλήματα και αυτές κουβαλούν μεταξύ τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο David Cameron έχει ανακοινώσει για τη Μεγάλη Βρετανία ότι το 2017 θα γίνει δημοψήφισμα σε σχέση με την συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι ενδείξεις, τι έχουμε για το μέλλον και πώς όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Ακόμα και η Γερμανία, η οποία αν θυμηθούμε αυτά που είχαν γράψει το Τσεντεού το 1994, η οποία φαινόταν διαχρονικά υπέρμαχος των υπερεθνικών institutions, θα δούμε ότι οι ενδείξεις που δίνουν και οι οπτικές που μας δίνουν είναι σχεδόν εθνικές, αμιγώς εθνικές. Για παράδειγμα, ο Βάισμαν, που είναι ο πρόεδρος της γερμανικής αυτοβιομηχανίας, το Νοέμβριο δήλωνε ότι τι σας πειράζει, γιατί πειράζει τους γείτονές μας το ότι η Γερμανία έχει πλεονάσματα και με μια έτσι αυταρέσκεια, ίσως και εγωισμό, έχουν γράψει αρκετοί ακαδημαϊκοί, ότι εμείς είμαστε η οικονομική μηχανή της Ευρώπης. Στην πολιτική ατζέντα της Γερμανίας πρέπει να σας πω ότι εδώ ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί το πλήρως κείμενο της συμφωνίας μεταξύ CDU, CSU και του S5. Βλέπουμε ότι παρότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για την δυνατή Ευρώπη, δεν δίνει όραμα, δεν δίνει ένα τροχιοδεικτικό για το ποια είναι η άποψη της Γερμανίας για την Ευρώπη συνολικά και πώς αυτό το πράγμα θα κατευνάσει τις ανησυχίες των πολιτών που σας έδειξα προηγουμένως. Ενώ έντονη ήταν και η κριτική που ασκήθηκε στον Μάριο Ντράκη, στην ECB δηλαδή, και μάλιστα ήταν και αρκετά αυστηρή, όπου ο Ντράκη κατηγορήθηκε ευθέως ότι η πολιτική του υπαγορεύεται από τους Γερμανούς, κατηγορήθηκε ευθέως ότι η πολιτική του υπαγορεύεται από την Ιταλική Τράπεζα. Όλα αυτά συνθέτουν νομίζω ένα σκηνικό το οποίο δικαιολογημένα δημιουργεί ανησυχία στους πολίτες. Δικαιολογημένα υπάρχει ανησυχία μέσα στις χώρες του Νότου για όσα συμβαίνουν σε οικονομικό επίπεδο. Δεν είναι ο στόχος της δικής μου της παρουσίασης, δεν είναι να επιρρύψω ευθύνες ή να εξετάσω το γιατί, ποιος φταίει, αν φταίει, τι συνέβη κτλ. Είναι καθαρά η οπτική που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είμαι προσιλωμένος στο ευρωπαϊκό όραμα, αλλά νομίζω ότι και με την ευκαιρία της ελληνικής προεδρίας η Ελλάδα μπορεί να γίνει, να μην είναι το πρόβλημα, αλλά να είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο θα αναλυθεί και θα ανασυγκροτηθεί το όραμα εκείνο που κράτησε την Ευρώπη ενωμένη σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Μπαλάχα, ο οποίος μας έδωσε μια οπτική της ελληνικής οικονομικής κρίσης υπό το πρίσμα των διακυβερνητικών ισορροπιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημείο αναφοράς στο ρόλο της Γερμανίας. Είναι ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία έδειξε. Ξεκινώντας, θα μπορούσα να πω ότι ίσως η Ελλάδα δεν ήταν το πρόβλημα. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο καταλύτης ώστε να αναδεικτούν κάποια οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και επίσης, επειδή αυτό επηρεάζει και μας απασχολεί όλους, επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να είναι πιο σαφές τι εννοούμε τον όρο ηγεμονική δύναμη. Τι σημαίνει ηγεμόνα. Εγώ ακόμη δεν είμαι πεπισμένος ότι ακόμη και με όρους καθαρά ρεαλιστικούς ότι η Γερμανία είναι ένας ηγεμόνας. Με τον όρο που τον θέτει ο Γκίρτιλ, ότι αυτός ο οποίος βρίσκεται πρώτος στην ιεραρχία της ισχύως. Ούτε θεωρώ ότι η Γερμανία είναι ένας ηγεμόνας με τους όρους που θα τον έρχεται ο Γκράντσι, που μπορεί να πείσει για την πολιτική. Διαφορετικά δεν θα γινόταν όλη αυτή η φασαρία 3 και 4 χρόνια συνεχείς διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να πιστούμε στη γερμανική πολιτική. Θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε και λίγο και το πρίσμα, την οπτική μας. Δηλαδή, μήπως αρκετά από αυτά τα οποία θέτει η Γερμανία μας βοηθούν και στο να αλλάξουμε εμείς
και επίπεν στη σφαίρα της ορθής λογικής ότι πρέπει να... να θυμίσω αυτό και κλείνω με αυτό για να μην τρώω το χρόνο από το ακροατήριο. Τη συμφωνία που έγινε τώρα των σοσιαλδημοκρατών με τη Μέρκελ, είπανε, γράφουνε ότι η δημοσιονομική, η υπερεθνικοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής, από τη στιγμή που υπάρχει εθνική ευθύνη του προπολογισμού, δεν μπορεί να υπάρχει υπερεθνικοποίηση των επιπτώσεων από την εκτέλεση του εθνικού προπολογισμού. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που εμείς το εκλαμβάνουμε ότι, και έτσι πέρασε στο δημόσιο λόγο, ότι το εκλαμβάνουμε ότι οι Γερμανοί βάζουν πάγο στο κίνημα του χρέους, μπορούμε να το δούμε και ανάποδα. Ότι όταν υπερεθνικοποιήσουμε τη δημοσιονομική πολιτική, όταν δηλαδή όλοι μαζί αποφασίσουμε το πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων, τότε να συζητήσουμε και την όλοι μαζί πώς θα κάνουμε αμοιβοποίηση του χρέους. Δηλαδή πολλές φορές χρειάζεται να βλέπουμε και τις δύο όποιες του νομίζουμε. Εγώ θα το έλεγα όχι ως πρόβλημα, αλλά ως καταλήτη του ευρωπαϊκού προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Η Γερμανία είναι πρόθυμος ή απρόθυμος ηγεμόνας. Επεζήτησε την κρίση για να βοηθήσει τα κράτη του Νότου ή της είχε αυτό σαν ένα δυσβάχτακτο βάρος το οποίο το πήρε με μεγάλο δισταγμό και το κάνει σαν αβαρία. Να σας δώσω τον χρόνο αντίστροφα από σκηνή. Είναι τον κύριο Βαλάφα προς τον κύριο Στρούνο. Έχω την αίσθηση, κύριε Τσιπάκη, ότι η Γερμανία εκ των πραγμάτων και ιστορικά έχει πρωταγωνιστήσει με τη στάση της στο πώς διαμορφώνεται και το γενικό περιβάλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομικές πολιτικές, ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων πηγαίνουν τα πράγματα. Από το 1994 και μετά έχει παρατηρηθεί ότι η Γερμανία διεκδικούσε μάλλον όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον προορισμό των πολιτικών. Είτε αυτές ήταν πολιτικές καθαρά στο επίπεδο το κοινωνικό, είτε ήταν στο οικονομικό επίπεδο. Συνεπώς, αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα, και προσέχω και πάρα πολύ αυτά που παρατήρησε ο κ. Στακιολάς και θα τα λάβω πολύ σοβαρά από την υπόψη μου, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το διεκδικούσε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αγωνίστηκε να το καταφέρει να φτάσει σήμερα να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, να καθορίζει κατά κάποιο τρόπο πολιτικές. Δεν ξέρω αν είναι πρόθυμος ή απρόθυμος, αλλά νομίζω ότι αν κάτι παλεύεις για να το καταφέρεις, νομίζω ότι δείχνει ταυτοχρόνως και την προθυμία σου.